Με τις ενέργειες του Κωνσταντίνου Καραμαλίνη γίναμε μέλος, ισότιμο μέλος της ευρωπαϊκής κοινότητας. Εάν το σκεφτούμε ιστορικά, η Ελλάδα απέκτησε πραγματική κυριαρχία όταν έγινε μέλος της ευρωπαϊκής οικονομικής κοινότητας και ιδίως της Ευρωζώνης. Διότι στην Ευρωζώνη η Ευρώπη μας έκανε ισότιμους εταίρους στη τσέπη της για πρώτη φορά. Έτσι χειραφετηθήκαμε ως κράτος τη δεκαετία του 90 και κυρίως το 2001-2002 που μπήκαμε στην Ευρωζώνη. Όλα αυτά τα επιτεύγματα η σημερινή κυβέρνηση τα έπαιξε στα ζάρια. Γιατί λέτε, γιατί ήθελε ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας, για την Ελλάδα? Όχι, ήθελε αλλαγή καθεστώτος. Αυτό αποδείχθηκε με όλες αυτές τις ενέργειες που έγιναν. Υπήρχε ένα σχέδιο να αλλάξει το δημοκρατικό καθεστώς, να υπονομευθούν οι θεσμοί της χώρας και να βγούμε από την κοινότητα των δημοκρατικών εθνών και να πάμε σε μια άλλη κατηγορία εθνών που θα διοικούν κάποιοι λίγοι εις βάρος των πολλών και εις βάρος των ανθρώπων που παράγουν, υπέρ των ανθρώπων που θέλουν λιγότερο μόχθο και να υπάρχουν κάποιοι άλλοι κορόιδα οι οποίοι θα εργάζονται για αυτούς. Γι' αυτό το σκοπό πρέπει να παλέψουμε όλοι για το ευρωπαϊκό ιδεώδες. Γιατί το ευρωπαϊκό ιδεώδες βασίζεται σε αξίες. Δεν είναι η εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας που μας κάνει φτωχότερους. Μας αυξάνει ως χώρα η εκχώρηση, διότι θα σας πω το εξής. Φανταστείτε αυτά τα 3-4 χρόνια που παίχτηκαν τόσα πολλά πράγματα για την ελληνική δημοκρατία, εάν δεν υπήρχε από πάνω η γαμόκλειο σπάθη της Ευρώπης, πού θα ήμασταν? Αν δεν υπήρχε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αν δεν υπήρχαν όλοι οι θεσμοί ευρωπαϊκοί, αν δεν υπήρχε η αγωνία για το νόμισμα και την οικονομική θέση της χώρας. Η Ευρώπη είναι ο μεγαλύτερος αυτή τη στιγμή οικονομικός παράγοντας παγκοσμίως. Πρόσφατα κλείστηκαν τεράστιες εμπορικές συμφωνίες με την Ιαπωνία, πέρυσι με τον Καναδά, και η Βρετανία, πια η Βρετανία, μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, πυρηνική δύναμη και πάλι ποτέ αυτοκρατορία, κινδυνεύει ακόμη και με εμφύλιο πόλεμο, διότι βλέπει τον τρεμό για τον οποίο αποφάσισε, παρασυρμένη από κάποιους τυχοδιώκτες, να φύγει από αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για αυτά τα θέματα πρέπει να παλέψουμε από εδώ, από τα Χανιά, και συγχαίρω την ΟΝΕΔ, γιατί είναι πραγματικά, θεωρώ, ντροπή η πατρίδα του Ελευθερίου Βενιζέλου να έχει τα μεγαλύτερα ποσοστά αντιευρωπαϊσμού. Δεν πρέπει αυτό το πράγμα να περάσει και να συνεχιστεί. Πρέπει εσείς που είστε υποψήφοι να βγείτε στα χωριά, να μιλήσετε σε αυτούς τους ανθρώπους και να σπάσετε τη μονοκρατορία της ενημέρωσης που υπάρχει σε αυτή την πόλη. Όταν υπάρχει μόνο μία εφημερίδα η οποία προβάλλει μονοδιάστατα μία συγκεκριμένη άποψη που είναι συγκεκριμένα αντιευρωπαϊκή και είναι δυστύχημα για αυτή την πόλη να έχει μόνο αυτή την τάση και ένα κανάλι που είναι δυστυχώς υποβαθμισμένο, πώς θα ενημερωθεί ο πολίτης που έχει αυτή τη στιγμή ζημιές επάνω στα βουνά? Πώς θα ενημερωθεί για το πώς μπορεί να υποφεληθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Πώς θα σπάσει αυτή η εντύπωση ότι οι Ευρωπαίοι μας χρεοκόπησαν για να πλουτίσουν εκείνοι και να μας φτωχύνουν για να μας αγοράσουν φτηνά? Που το ακούς ακόμα και από μορφωμένους ανθρώπους. Είναι ένα δυστύχημα. Εσείς πρέπει να το παλέψετε πόρτα-πόρτα με τον κάθε άνθρωπο, με τον κάθε πολίτη. Και δεν φτάνουν μόνο τα εξαιρετικά και πολύ σωστά στατιστικά που ανέφερε ο Νίκος Γιαννής και ο Θοδωρής ο Καλαμπόκης. Πρέπει να μιλήσουμε με τους ανθρώπους, να καταλάβουν ότι δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ο εχθρός μας. Είναι μια κοινότητα, έχουν και αυτοί συμφέροντα, έχουμε και εμείς συμφέροντα και έχουμε κάθε δικαίωμα να παλέψουμε για τα συμφέροντά μας. Θα μπούμε μέσα με δύναμη, με αυτοπεποίθηση πια, διότι ερχόμαστε γνώστες πλέον των λαθών μας του παρελθόντος, τα οποία δεν θα τα επαναλάβουμε, και νιώθω πολύ χαρούμενος που η σημερινή ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας βλέπω ότι έχει καταλάβει πάρα πολύ τα λάθη του παρελθόντος και δεν θα επαναληφθούν. Και πιστεύω ότι δεν θα επαναληφθούν, και να δούμε το μέλλον. Ο Νίκος ανέφερε πάρα πολύ σωστά όλα αυτά τα τεράστια προβλήματα που θα αντιμετωπίσει και ο ελληνισμός και η ευρωπαϊκή κοινότητα και όλος ο πλανήτης τα επόμενα χρόνια. Πώς θα ανταγωνιστούμε τα επόμενα χρόνια τις ασιατικές αγορές, πώς θα γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί για τα αγροτικά μας προϊόντα, πώς θα φέρουμε την αυτοματοποίηση της παραγωγής ώστε να κάνουμε φτηνότερη την αποκομιδή και τη συγκομιδή και την τυποποίηση των προϊόντων των εκπληκτικών
που υπάρχουν στην Κρήτη και να γίνουμε ανταγωνιστικοί και να μην είμαστε εγκλωβισμένοι στις επιδοτήσεις, οι οποίες δυστυχώς θα μειωθούν, θα μειωθεί στον επόμενο 7ετή προϋπολογισμό. Και αυτός είναι ένας άλλος λόγος να παλέψουν οι ευρωβουλευτές μας και να πάνε στο Στρασβούργο, ώστε να μειωθεί όσο το δυνατόν λιγότερο και να δοθεί το βάρος στους καινούριους τρόπους παραγωγής. Όλα αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε με την κοινωνία. Εσείς βέβαια είστε απριόρι φιλοευρωπαίοι, αλλά εκεί έξω δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν καταλάβει τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούν ότι είναι μια συνωμοσία. Όλα αυτά το επόμενο διάστημα πρέπει να συζητηθούν. Και είναι μια ευκαιρία που έρχονται εδώ πέρα στα Χανιά άνθρωποι όπως είναι ο Νίκος, ο Θοδωρής, ένας νέος άνθρωπος με εξαιρετικές σπουδές, αλλά και η ΟΝΕΔ που είναι νέα παιδιά με πολύ χαρά και θέλουν να βοηθήσουν και να μιλήσουμε για τις αλήθειες. Ποιες είναι οι ευθύνες των ευρωπαϊκών χωρών, ποιες είναι οι ευθύνες οι δικές μας. Εμείς κάναμε κάποια λάθη ως χώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε δυσπιστεί απέναντι σε εμάς. Σε ένα βαθμό είχαν δίκιο, σε άλλο βαθμό δεν είχαν δίκιο. Έχουμε περάσει πάρα πολλά τα τελευταία 7 χρόνια να προσαρμόσουμε την οικονομία μας, 9 χρόνια συγγνώμη. Πλέον είμαστε σε θέση, και σας το λέω γιατί επισκέπτομαι πολύ συχνά τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, έχουμε πλέον κερδίσει πίσω ένα μέρος της εμπιστοσύνης που χάσαμε και της πίστης την οποία χάσανε απέναντί μας. Πλέον μπορούμε να τους κοιτάξουμε στα μάτια και να τους πούμε εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει, τώρα θα ακούσετε και εμάς για το τι πρέπει να γίνει. Αυτά είναι θέματα που θα συζητηθούν και πρέπει εσείς οι ίδιοι ως πολίτες και των Χανίων και της Ελλάδας να τα θέτετε στους υποψηφίους και να τους ρωτάτε τι θα γίνει κύριε Γιαννή, τι θα γίνει κύριε Καλαμπόκη, τι θα πάτε να πείτε στο Στρασβούργο, πώς θα έρχεστε να λογοδοτήσετε στους ψηφοφόρους σας όταν θα εκλεγείτε και δεν θα είστε άλλη μια φουρνιά ευρωβουλευτών οι οποίοι θα εισπράττουν μόνο το μισθό τους στο Στρασβούργο και δεν θα εμφανιστούν ποτέ ξανά στους ψηφοφόρους τους να λογοδοτήσουν γιατί τι έκαναν, είτε ένα εξάμηνο είτε ένα χρόνο, και να έρθουν να σας πούνε σε ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που μου δείξες και έκανα αυτά και αυτά, προσπάθησα για αυτά, ψήφισα για αυτά, αυτά τα αρνήθηκα και αυτά πολέμησα. Όλα αυτά είναι δημοκρατική διαδικασία που πρέπει να την ξαναανακαλύψουμε στις ευρωεκλογές και να φύγει ο φακός, η εστίαση από το εθνικό θέμα, που είναι τεράστιο βέβαια, γιατί πρέπει να φύγει αυτή η λίστα των εγκληματιών η οποία έχει φέρει τη χώρα σε αυτή την κατάσταση, πρέπει να αλλάξει, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να ενδυναμωθεί η παρουσία της χώρας στην Ευρώπη και να σταυρώσετε σωστούς και άξιους ανθρώπους, πραγματικά σας λέω θα ακουστούν και στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Είναι στο δικό σας χέρι και μακάρι να το κάνετε. Σας ευχαριστώ πολύ.